Λοιπόν, θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνιο Παπαδόπουλο, ήττατος πρόεδρος της Πανμακεδονικής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, δεν ξέρω και σε ποια πόλη βρίσκεστε, κύριε Παπαδόπουλο. Παρακαλώ να μας πείτε. Μάλιστα. Είμαι στο Σικάγο. Είμαι ο Δόκτωρ Παπαδόπουλος. Είμαι ο καινούριος ήττατος πρόεδρος της Πανμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Πανμακεδονικές, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αφρική και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να πω ότι συνυπογράφεται μαζί με προέδρους άλλων πανμακεδονικών ενώσεων από άλλες χώρες, από την Αυστραλία, τον Καναδά κτλ. Συνυπογράφεται μια επιστολή προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών, το αρμόδιο για θέματα του απόδημου ελληνισμού, τον κύριο Δόλη. Στην οποία επιστολή ρωτάτε μεταξύ άλλων πράγματα που αφορούν στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Καταρχήν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η επικοινωνία μας θα είναι συνεχής, θα είναι μόνιμη από εδώ και στο εξής. Από την άλλη άκρη του πλανήτη θα έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο ως μόνιμο συνεργάτη της εκπομπής μας και ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα να μπορούμε και να τον βλέπουμε και όλα και όχι μόνο να τον ακούμε. Μέσα λοιπόν στην επιστολή προς τον κύριο Δόλη υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Θα πρέπει να σας πω, διότι δεν το γνωρίζετε, εγώ θα σας το πω τώρα, ότι είναι ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται πάρα πολύ η συγκεκριμένη εκπομπή και ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός. Γι' αυτό και αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία σας από την πρώτη στιγμή και βεβαίως θα είμαστε δίπλα σας οποτεδήποτε μας χρειαστείτε και εγώ προσωπικά και ο σταθμός μας εν γέννη. Λέτε λοιπόν στην επιστολή σας, κύριε Παπαδόπουλε, προς τον κύριο Δόλη, αποδέχεστε ναι ή όχι τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία για την Φύρον? Αποδέχεστε ναι ή όχι την αλλαγή του συντάγματος? Μήπως θέλετε να κάνω μια παρουσίαση του γράμματος? Ναι, αυτό διαβάζω τώρα εγώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, θέλετε να διαβάσετε, να πάμε ένα-ένα και να εξηγήσουμε τις δικές μας. Βεβαιότητα, όπως νομίζετε εσείς ναι. Καλύτερα, λοιπόν, εγώ έκανα ένα σκόπο μόνο να τα διαβάσω. Ορίστε. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση του προβλήματος, αν μου δώσετε πρώτα 2 λεπτά. Παρακαλώ, τα έχετε. Θα παρακαλέσω από ό,τι μου λένε οι τεχνικοί να ακούτε από το τηλέφωνο, από την τηλεφωνική σας συσκευή να με ακούτε και όχι από το ίντερνετ, διότι έχετε επιστροφή και καθυστέρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε πρέπει να πω, ακούτε μήπως καλύτερα τώρα? Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Τώρα απομακρύθηκα τώρα από το... Απλά ίντερνετ, εγώ το λέω για τη δική σας επιστροφή, διότι έχετε επιστροφή και καθυστέρηση. Γι' αυτό το είπα. Από ναι, και πώς ρωτάω. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Σας ακούμε πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας εξηγήσω το πρόβλημα όπως το βλέπουμε εμείς. Ο κύριος Δρούτσας ήρθε στα Ηνωμένα Έθνη όπως και ο κύριος Πρωθυπουργός και στην ομιλία του κυρίου Δρούτσας στα Ηνωμένα Έθνη ανεφέρθη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στο σκοπιανό θέμα και είπε ότι ζητούν μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων και δεν είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι αυτή η σύνθετη ονομασία έναντι όλων, αν δεν αλλάξει το συνταγματικό όνομα του κράτους αυτού. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να στείλουμε μία επιστολή από όλες τις πανμακεδονικές του κόσμου, την οποία έχετε, στην οποία ρωτάμε τον κύριο Δόλη, τον καινούριο διορισμένο, όχι εκλεγμένο, αλλά διορισμένο υφυπουργό εξωτερικών, υφυπουργό αποδήμου ελληνισμού από την κυβέρνηση της Ελλάδος, ποιες είναι οι δικές του θέσεις στο μακεδονικό αλλά και άλλα θέματα. Επειδή ο κύριος Δόλης είναι Μακεδόνας, κατάγεται από την Καστοριά. Έζησε στη Μελβούρνη. Έτσι ακριβώς. Είχε από κοντά τον αλυτρωτισμό και την εχθρότητα και το μίσος, θα έλεγα, των Σκοπιανών και γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, λέμε ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κύριος Δόλης πρέπει να σπηρίζει όλα τα ψηφίσματα της Πανμακεδονικής Ενώσεως Ηνωμένων Πολιτειών και Παγκοσμίων, τα οποία επίσης ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί ομόφωνα από το ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών, ΣΑΕ Αυστραλίας, Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο και πιο πρόσφατα από την Ολομέλεια του Συνεδρίου της ΑΧΕΠΑ στο Μοντρεάλ του Καναδά
Είναι δε μια επιτυχία πρωτοφανής και ότι πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής οι ΑΧΕΠΑ κατάλαβαν το πρόβλημά μας και ψήφισαν ομόφωνα ότι δεν αποδέχονται καμία σύνθετη ονομασία για την υπόγω δουμό. Λοιπόν, ρωτάμε τον κύριο Δόλη, επειδή βέβαια ο κύριος Δόλης είναι τώρα πάρα πολύ απασχολημένος, όντας υπεύθυνος για 6 εκατομμύρια από τους ομογενείς, να απαντήσει σε 13 ερωτήματα μόνον με ναι ή όχι, για να μην κουράζεται και να είναι πιο εύκολο για τον ίδιο. Κύριε Δόλη, αποδέχεστε ναι ή όχι την σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία για την Πούγου Δουμού? Και εξηγήσαμε ότι κανένας δεν την αποδέχεται, ούτε στην ομογένεια, και φυσικά όλα τα γκάλοπ τα οποία έγιναν πρόπερση και τα οποία παραδόξως σταμάτησαν να γίνονται στην Ελλάδα, δεν αποδέχονται και αυτά τη σύνθετη ονομασία. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Υπουργός από δύο νομιά, αν συμφωνεί με τον απόδειμο ελληνισμό. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν αποδέχεται ναι ή όχι ότι πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα και το συνταγματικό όνομα της Πούγου Δουμού, ώστε η ονομασία αυτή να είναι πράγματι έναντι όλων. Ο κύριος Δρούτσας μας ενόχλησε πάρα πολύ στα Ηνωμένα Έθνη, διότι ενώ όφιλε να αναφερθεί από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών και να πει τα Σκόπια πρέπει να αλλάξουν το συνταγματικό τους όνομα, διότι αλλιώς δεν μπορεί να είναι έναντι όλων, δεν το ανέφερε. Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Είχε γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα για τη Βασιλεία. Υπήρχε ένα θέμα που έπρεπε να λυθεί 150 ετών. Το μακεδονικό είναι θέμα 2.700 ετών και δεν δέχεται η κυβέρνηση η ελληνική να κάνει δημοψήφισμα εάν η τελική ονομασία με τα Σκόπια περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Mm-hmm. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δόλη, εάν και αυτός αισθάνεται ανασφαλής όπως και το υπόλοιπο ελληνικό πολιτικό σύστημα, εάν δέχεται ή δεν δέχεται την τελική λύση και την τελική απόφαση να την πάρει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Ας υποθέσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί στη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο για μας είναι εξευτελισμός. Εντελώς εξευτελισμός. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, εξηγώ. Λοιπόν, ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπόρεσε να αποφασίσει αν θέλουμε βασιλιά ή όχι, αν θέλουν να έχουν ένα κράτος, σλαβοαλβανικό κράτος, 18 ετών, δημιούργημα του τιτοϊσμού και σταλινισμού με τον όρο Μακεδονία. Θα είναι το μόνο κράτος στον κόσμο το οποίο θα έχει τον όρο Μακεδονία. Ας μας πει ο κ. Δόλης λοιπόν να συμφωνεί. Μετά από αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Ζητήσαμε από το ελληνικό κοινοβούλιο και τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς να περάσει επίσημα μια διακήρυξη από το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο να κατοχυρώνει διεθνώς ότι η μακεδονική ταυτότητα είναι η ταυτότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας. Παραδείγματος χάρη, η βαβαρική ταυτότητα είναι η ταυτότητα η πολιτιστική των Γερμανών εθνολογικά στην Βαβαρία. Μάλιστα. Η ταυτότητα της Νέας Αγγλίας είναι η Αμερικανή της Νέας Αγγλίας. Κανένας απολύτως Έλληνας πολιτικός, αρχηγός ή βουλευτής δεν απάντησε καν στο αίτημά μας. Ζητήσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε στα Ηνωμένα Έθνη με 70 άτομα, τα οποία ακόμα δεν καταλάβαμε ποιοι ήταν και γιατί ήρθαν, και στον κύριο Δρούτσα, να ανακοινώσει επ' ευκαιρία της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη, ακριβώς αυτό, το αυτονόητο. Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι Μακεδόνες είναι τα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων της Μακεδονίας. Ο κύριος Δρούτσας ούτε καν το ανέφερε. Ίσως να μην υπάρχουν. Επίσης ζητήσαμε από τον κύριο Δρούτσα αλλά και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όλους τους βουλευτές το ελληνικό κοινοβούλιο να διακηρύξει επίσημα ότι μακεδονική εθνολογική ταυτότητα και γλώσσα, μακεδονική γλώσσα δηλαδή, δεν είναι αποδεκτή. Για τον απλούστατο λόγο ότι όποιος θεωρεί τον εαυτό του εθνικά Μακεδόνας, το οποίο συμπεριλαμβάνονται διάφοροι σλαβόφωνοι στην Ελλάδα, διεκδικεί αυτόματα απλά και μόνο με τον όρο που χρησιμοποιεί εθνικά Μακεδόνας, ό,τι είναι μακεδονικό, δηλαδή και τη Μακεδονία μας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση. Ακόμα ψάχνουμε τον κύριο Δρούτσα να μας απαντήσει, είναι τώρα στο Λος Άντζελες, κανένας ακόμα δεν κατάλαβε γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος δεν ήρθε στο Σικάγο, αλλά ήρθε στο Λος Άντζελες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ερώτηση 5. Mm-hmm. Γνωρίζετε, πιστεύω, ότι κάποιος ελληνόφων, ευρωπαίος, κεντροαριστερός δικηγόρος
πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και όχι Σαλονίκης, ούτε Σολούν, ούτε Σαλόνικας, κατέβασε τα σύμβολα του μακεδονικού ελληνισμού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι έφεραν την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νομίζω το γνωρίζετε αυτό. Βεβαίως. Ρωτούμε λοιπόν τον κύριο Δόλη, ο οποίος είναι υπουργός του Αποδήμου Ελληνισμού, εάν καταδικάζει ναι ή όχι αυτές τις ενέργειες του ελληνόφωνος. Ερώτημα έκτο, συμφωνείτε κύριε Δόλη ναι ή όχι γενικότερα με την τοποθέτηση κάποιου ελληνόφωνα κεντροαριστερού Ευρωπαίου δικηγόρου στην θέση του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Οποιοδήποτε θέλει να θεωρεί τον εαυτό του ελληνόφωνα, αμερικανόφωνα, Έλληνα, Παππούα, τέλος πάντων οτιδήποτε, έχει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό του ό,τι θέλει. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Σας διαβεβαιώ όμως ότι στον αμερικανικό κρατικό οργανισμό, στο κράτος της Αμερικής, το οποίο είναι κράτος με νόμους και το οποίο έχει αξιοπρέπεια, εάν εγώ πάω και πω την πολιτεία του Ιλινόη ότι εγώ είμαι αμερικανόφων, αλλά θέλω να δουλέψω για την πολιτεία του Ιλινόη ή για την κυβέρνηση σε μια κρατική θέση, δεν θα μου απαντήσουν καν. Μάλιστα. Θα με κοιτάξουν περίεργα και δεν θα απαντήσουν. Ναι. Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ρωτούμε λοιπόν στην τον κύριο Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις Δόλη, είσαι. Κορίσε. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η δήλωση του ανθρώπου που είπε είμαι ελληνόφων Ευρωπαίος. Καλά, εντάξει. Ναι, εμένα δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση, εξάλλου γι' αυτό είναι και πρόεδρος της ΔΕΘ. Λοιπόν, το αριθμός 7. Γνωρίζετε βέβαια την κυρία Θάλια Δραγώνα. Η οποία είναι γραμματεύς στην πλέον νευραλγική θέση του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Νομίζω ότι γνωρίζετε. Η οποία η κυρία Δραγώνα, ανάμεσα σε άλλα, έχει γράψει ένα βιβλίο 450 σελίδων πριν από μερικά χρόνια, είναι η πατρίδα μας, και στο οποίο ανάμεσα σε άλλα λέει: ο ελληνισμός είναι κατασκεύασμα των ρομαντιστών Γερμανών του 19ου αιώνα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός έχει ιστορία χιλιετιών. Η κυρία Δραγώνα πιστεύει διαφορετικά. Έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, είναι ανθρώπινο δικαίωμά της. Συμφωνείτε κύριε Υφυπουργέ λοιπόν ναι ή όχι με την τοποθέτηση της κυρίας Τάλιας Δραγώνας η θέση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον εμείς πιστεύουμε ότι η ιστορία του ελληνισμού είναι ιστορία χιλιετιών και αυτή πιστεύει ότι η ιστορία του ελληνισμού είναι ιστορία περίπου 100 ετών ή 150 ετών? Αναρωτιόμαστε δε εάν παραβιάζεται το Σύνταγμα της Ελλάδος με την τοποθέτηση ελληνοφώνων, διότι το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ελληνικό, και επίσης αν παραβιάζεται βάζοντας σε θέσεις Υπουργείου Παιδείας άτομα τα οποία δεν σφυριλατούν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων, κάτι το οποίο είναι σαφώς γραμμένο στο Σύνταγμα ως απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος στο Υπουργείο Παιδείας. Εξάλλου, το Υπουργείο Παιδείας είναι εθνικής, ή μάλλον ήταν εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Για μας, το έθνος μας έχει ιστορία 3.000 και 4.000 ετών. Εξάλλου, το ΕΟΠ βάζει και διαφημίσεις. Ελάτε στην Ελλάδα, 5.000 χρόνια ιστορία. Κυρία Δραγώνα, λοιπόν, πρέπει να πάμε διαφορετικά. Λοιπόν, και εμείς ρωτούμε, μήπως, ερώτημα, κύριε Δόλη, παραβιάζεται το ελληνικό και όχι ελληνόφων σύνταγμα από την τοποθέτηση